Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, νυν προπονητή αλλά και εν δυνάμει οπαδό του Δικεφάλου, τον Αντώνη Μαυρέα, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Μια χαρά. Οι ακαδημίες εκεί άνοιξαν τα πράσινα πουλιά, τα παιδάκια επέστρεψαν, κυλάει πάλι το τόπι. Τα ένδοξα πράσινα πουλιά, τα ιστορικά πράσινα πουλιά, σιγά σιγά, εντάξει, μέχρι 13 ετών όπως προϋποθέτουν τέλος πάντων οι συνθήκες, θεωρώ ότι εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο, εντάξει, για τα παιδάκια μας πήραν λίγο αέρα και λίγο ανάσα, θα έλεγα. Δεν μπορούν να γίνουν, είμαστε καλά. Δεν μπορούν να γίνουν ασπρόμαυρα πουλιά. Πράσινα είναι η ομάδα ιστορική. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι η ομάδα που ξεκίνησα, είναι η γέννησή μου. Και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο αλλά είναι πράσινα πουλιά ΠΑΟΚ. Αυτό. Λοιπόν, τέλος της σεζόν, Αντώνη. Απαιτητική σεζόν, πολλά πάνω, πολλά κάτω. Σκαμπανεβάσματα, θέματα για να κουβεντιάσουμε πολλά από το περσινό καλοκαίρι ακόμα, με πολλούς παίκτες. Μία δεύτερη θέση στο τέλος και ένα κύπελο Ελλάδος. Τι γεύση σου άφησε το φινάλε σε play-off και κύπελο? Μάλιστα. Κοίταξε να σου πω κάτι, Στέργιο. ΠΑΟΚ. Αυτό έχω να πω. Γιατί με όλα αυτά που γίνονται, μόνο ΠΑΟΚ λέω. Πιστέψτε με, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και συμφωνώ. Αλλά θεωρώ ότι τις τελευταίες 2-3 μέρες όποιος με ρωτάει, λέω ΠΑΟΚ μόνο. Μόνο ΠΑΟΚ, πιστέψτε με και το λέω μέσα την καρδιά μου. Όχι άλλη διχόνοια. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλες οι χαρές του κυπέλου, που πήραμε το κύπελο, που κατακτήσαμε το κύπελο, που πήραμε τη δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα όμως, ΠΑΟΚ παιδιά, ξέρετε τι γίνεται, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Γιατί αν ας εξιστορήσω πώς φύγαμε 13 άτομα σε μια νύχτα τον ΠΑΟΚ με εποχή του συγχωρεμένου του Βουλινού, ο ΠΑΟΚ συνέχισε. Συνεχίζουμε. Παιδιά, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Παιδιά, όχι άλλη διχόνια. Λατρεύουμε τον ΠΑΟΚ, το λέω αυτή τη στιγμή και πιστέψτε με, συγκινούμε. Πάμε πάρα πέρα, η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, παιδιά, η επόμενη μέρα είναι του ΠΑΟΚ μας και πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Και δεν θα ήθελα, πιστέψτε με, ούτε να μπω σε διαδικασία να πω γιατί αυτό ή εκείνο, ποιος είμαι εγώ που θα πω κάτι. Εγώ λέω ΠΑΟΚ μόνο, παιδιά. Και αυτή τη στιγμή ξέρω ότι με ακούει πάρα πολλοί κόσμος που λατρεύω και με λατρεύουν και συγκινούμε πάρα πολύ γιατί λέω η επόμενη μέρα πρέπει να οδηγηθούμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μας. Είναι το δεύτερο σπίτι μας. Παιδιά, έτσι και τίποτα άλλο. Δηλαδή, Στέργιο, τι είναι, να πω κάτι, τι να αμφισβητήσω εγώ κάποιες αποφάσεις αυτού του ανθρώπου ή το ότι ο Παυλάρας πραγματικά είναι ένας άνθρωπος δικός μας. Είναι ένας άνθρωπος από εμάς. Όχι, ρε παιδιά. Δεν αμφισβητώ τίποτα. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν έγινα ΠΑΟΚ γιατί αυτό, γιατί κάποιος έγινα ΠΑΟΚ γιατί αυτό πιστεύω, αυτό λατρεύω. Η μάνα μου από τη Μικρά Ασία μπήκα στη Τούμπα, με λάτρεψαν, τους λατρεύω. Μου λείπει η Τούμπα που είναι στην Καλαμάτα. Και τώρα θα φαγωθούμε μεταξύ μας. Παιδιά, έλεος. Έλεος σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή το λέω και τρελαίνω, με διαβάζω αυτό και λέω τι γίνεται ρε παιδιά. Ρε, αν είναι δυνατόν, έχουμε τίτλους τα τελευταία χρόνια, έχουμε, μη φαγωνόμαστε μεταξύ μας, παιδιά. Στέργιο, χίλια συγγνώμη κιόλας, Κώστα, αλλά, ξέρετε, βγάζω αυτό που νιώθω τις τελευταίες δύο μέρες από αυτά που ακούγονται, που λέγονται, που. Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, παιδιά, όλοι μαζί για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, σε ακούσαμε με προσοχή, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι έτσι ένα ξέσπασμα μεν, απόλυτα φυσιολογικό και λογικό για έναν άνθρωπο που έπαιξε ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ. Έχει βιώσει χαρές, λύπες, αδικίες, τα έχεις βιώσει όλα. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι ένας οργανισμός της έντασης.
ένας οργανισμός της υπερβολής. Ένας οργανισμός που εύκολα ενθουσιάζεται, εύκολα απογοητεύεται. Πράγματι υπήρξε μια αναταραχή για ένα-δυο 24ωρο, αλλά θεωρώ ότι πλέον όλα μπαίνουν, αν δεν έχουν μπει, μπαίνουν όλα στις ράγες και ως συνήθως, όπως πάντα, θα επικρατήσει η λογική και η μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Την περιέγραψες με πολύ όμορφο τρόπο, είναι ο ΠΑΟΚ. Ό,τι επιτάσσει το συμφέρον του ΠΑΟΚ σύμφωνα με τις αποφάσεις του μεγαλομετόχου του, που πληρώνει, που και βέβαια σε μια ομάδα που ο κόσμος έχει το δικαίωμα και της άποψης και της κριτικής. Άρα νομίζω ότι το καλύψαμε απόλυτα, Κώστα, το θέμα. Σέβομαι, συγγνώμη σε διακόπτω, σέβομαι πραγματικά την άποψη και του... Σέβομαι πραγματικά την άποψη του οποιοδήποτε. Πίστεψε με, διαβάζω, ενημερώνομαι, αλλά να σου πω κάτι. Μην περιμένουμε να στραβώσει κάτι κάποιοι για να πούμε όχι, είναι λάθος, είναι, φίλε, έγκλημα αυτό. Είναι, δηλαδή το λέω αυτό γιατί διαβάζω και κάποια άλλα πράγματα και λέω, ρε, αν είναι δυνατόν. Αν είναι να περιμένουμε να στραβώσει για να πούμε όχι, ρε, λάθος, και γι' αυτό τα είπα όλα αυτά. Δεν θέλουμε να στραβώσει τίποτα. Θέλουμε πλέον και ο Παυλάρας να είναι μαζί μας, να μείνει το παιδί, να αυτό, να ετοιμαστεί, να αυτά που ξέρει, που είναι έπειρο παιδί, ένα παιδί από εμάς. Και να βγάλουμε όλοι τα σκουφάκια. Εγώ αυτό θέλω. Και όχι να περιμένουμε. Για να πούμε, να, ρε, αυτό και εκείνο και εμείς τάπαμε. Φίλε, δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό. Δεν είναι. Δεν είναι. Όλοι δεν τώρα είναι. Πλέον μια γροθιά προχωράμε, αδέρφια. Αυτό είναι για μένα τίποτα. Και πιστέψτε με, είμαι τόσο βαθιά, πιστέψτε με, συγκινημένο συγκεκριμένη στιγμή, γιατί θέλουμε ενότητα. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε τα παιδιά μας στην κερκίδα. Αυτά τα παιδιά που μπορεί να είναι στεναχωρημένα τώρα. Θέλουμε πραγματικά μια υγιέστατη διοίκηση. Θέλουμε πραγματικά μια οργάνωση. Αυτά όλα θέλουμε από τον ΠΑΟΚ. Και τίποτα άλλο παραπέρα, παιδιά. Πρέπει να είμαστε ενωτικοί, να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Τα έζησα, Κώστα, όπως τα είπες. Χρόνια όλα αυτά, όλη τη λέλαπα, όλα αυτά τα περάσανε πράγματα, φτώχες. Φτώχεια. Να περιμένουμε να πάρουμε το μισθό μας, έργο, ή να μην έχει πληρωθεί το νίκιό μας. Και τώρα να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Όχι, φίλε. Όχι. Και να σας πω και κάτι. Πιστέψτε με, μέχρι εκεί που μπορώ να επηρεάσω κάποιους ανθρώπους, πιστεύτε, η φωνή μου είναι αυτή που ακούτε. Αγόρια, όχι τέτοιες συμπεριφορές. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει. Ο ΠΑΟΚ είναι εκεί. Όποιος και αν έφυγε, Μαυρέας λέγεται, ευκίνος έγινε, συνέχισε. Μιλάμε για τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Από εποχή Κούδα, Σαράβη, αυτά όλα τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε. Υφίσταται, υπάρχει, μεγαλώνει. Τώρα θα σκοτωθούμε μεταξύ μας. Εγώ νομίζω, Αντώνη. Είναι αδιανόητο. Εγώ νομίζω, Αντώνη, και το συζητούσαμε και με τον Κώστα τις προηγούμενες μέρες. Είναι η πρώτη φορά που αυτός που φεύγει και αυτός που έρχεται είναι, συγκεντρώνουν τόση πολύ αγάπη. Συνήθως αυτός που έφευγε δεν έτρεχε κάστανο, ή αυτός που ερχόταν ήταν λιγότερο αγαπητός από αυτόν που έφυγε. Δηλαδή πάντα πήγαινε προς μία κατεύθυνση το συνέστημα. Τώρα το συνέστημα είναι και στις δύο πλευρές. Και πολλές φορές, και από δικούς μου ανθρώπους το βλέπω, έχουν αντίθετα συναισθήματα οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή την ώρα που λυπούνται για τον Παύλο, χαίρονται για τον Λουτσέσκου. Είναι λίγο μια κατάσταση που δεν την έχουμε ξαναβιώσει γενικότερα. Το να είναι εξίσου σημαντικοί και αγαπητοί άνθρωποι, ενδεχομένως πιο πολύ ο Παύλο, είναι λίγο μυστήριο το. Δηλαδή ακόμα ο καθένας παλεύει και με τον εαυτό του, ξέρεις, όχι μόνο ο ένας με τον άλλον. Δεν ξέρω αν θυμάσαι σε άλλη φορά τέτοια κατάσταση. Δεν έχει σβήσει. Ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό στον Παύλο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει. Και πίστεψε με, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί ξέρω πολύ καλά τη λατρεία του κόσμου για τον Παύλο, για τον οποιονδήποτε Παύλο. Και πολύ περισσότερο μάλλον για τον Παύλο. Λοιπόν, αλλά να σας πω, λέω και πάλι, παιδιά, παρακάτω, η επόμενη μέρα πρέπει να ετοιμαστούμε, να ξέρουμε τώρα, θα κάνει μεταγραφές, αυτό, εκείνα, οργανωθήκαμε. Αυτό είναι το, η επόμενη μέρα, παιδιά. Και όχι μεταξύ μας πράγματα, όχι μεταξύ μας όλα αυτά που βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, λέει, παιδιά, σεβόμαστε και θα σεβαστούμε την άποψη του καθενός. Αλλά, ρε αγόρια, έχουμε 4 γράμματα. Έχουμε αυτό που λατρεύουμε. Έχουμε αυτό που πραγματικά πιστεύτε με. Λες, ρε φίλε,
πότε θα ξαναμπω πάλι στο κήπεδο. Περιμένουμε επιτυχίες. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο μεγάλο μέτοχος του κλαμπ, του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, έχει δείξει ότι θέλει το κακό του ΠΑΟΚ, μα αν είναι δυνατόν, δεν το συζητάμε. Αλλά, ρε φίλε, με την κίνηση αυτή δείχνει ότι ίσως έκανε λάθος τότε. Σαφέστατα πρέπει να μείνει, το ξαναλέω ο Παυλάρας, το ξαναλέω, είναι από εμάς. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, λέει, σχεδιάζει. Δεν θα τον κρίνω εγώ, παιδιά. Εγώ ΠΑΟΚ βλέπω, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ακούτε, και τίποτα άλλο. Και πλέον εκεί πρέπει να στραφούμε όλοι, να μάθουμε τι γίνεται, ρε παιδιά. Κάναμε μεταγραφές, έρχεται ο άνθρωπος, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Αυτό και τίποτα άλλο. Και λέω ΠΑΟΚ πάλι, ΠΑΟΚ. Και περιμένουμε, Αντώνη, και περιμένουμε και μία νέα τούμπα, το έγραψε ο μεγάλο μέτοχος. Φαντάζομαι στα κοντά να έρθει. Μα, θα είναι ακριβώς, κάτι... ρε φίλε, παίζεις με τον Άγιαξ και λέει σε σφάζει ο διαιτητής. Φυσικά, ρε φίλε, φυσικά σε αυτό το γήπεδο δεν μπορείς να παίξεις άμπιος δουλειμάς. Το λέει ο ΕΦΑ, κύριε, φτιάξε το σπίτι σου. Ετοίμασε παρακαλώ το γήπεδο. Και σιγά σιγά να μπει και να γίνει να μπει ένα λιθαράκι για να συμμετέχει. Σε σφάζουν. Γιατί οι συνθήκες του δεν είναι καλές. Μα αυτά δεν τα βλέπουμε. Λοιπόν, το θέμα μας όμως είναι ένα, το ξαναλέω, παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Όχι πράγματα τα οποία μας χωρίζουν. Μας ενώνει και λατρεύουμε όλοι αυτή την ομάδα, μα αν είναι δυνατόν. Πόσο καιρό έχεις να έρθεις, Αντώνη, Θεσσαλονίκη, πόσο καιρό έχεις να έρθεις, γιατί ερχόσουν σχεδόν κάθε μήνα με τους βετεράνους να παίξεις μπάλα. Έχω να έρθω από το lockdown. Από το lockdown. Πότε έγινε, τον Νοέμβρη. Άντε να τελειώσει, να σε ξαναδούμε. Άντε να τελειώσει το lockdown που τελείωσε, βέβαια. Αλλά... Πώς θα να σας πω κάτι. Θα σας πω κάτι. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Για κάτι, τέλος πάντων, μια δουλειά και κάποιους φίλους. Τέλος, κάτι επαγγελματικό. Πιστέψτε με, είμαι σε μια κατάσταση. Πότε να έρθω να δω τους φίλους μου. Αυτά τα παιδιά που είναι στην παρέα, αυτούς που περνάω, πιστέψτε με, στον δρόμο, στην Εγνατία, στη Μισχή και με γνωρίζουν μετά από 30 χρόνια. Με πιστεύετε? Μπαίνω στην Καλαμαριά σε μαγαζί και μου λέει δεν πληρώνεις τίποτα, ρε φίλε. Ήρθε η κόρη μου στη Θεσσαλονίκη και έβαλε τα κλάματα ο ταξιτζής. Αν θέλετε πιστέψτε με. Της λέει είσαι του Αντώνη κόρη του Μαυρεά. Σταμάτησε και της λέει κοπέλα μου, εγώ μεγάλωσα με τον παπά σου. Προσέξτε, τι λέω όμως. Αυτό τι είναι, λατρεύει και λάτρεψε αυτή την ομάδα και με λατρεύουν, παιδιά. Δεν έβαλα ποτέ τον εαυτό μου και δεν βάζω πάνω από αυτό που πραγματικά αγάπησα, που με τίμησε αυτή η ομάδα με τον ανθρώπινο, που φίλησα το γήπεδο γιατί η ψυχή μου και η καρδιά μου, πιστέψτε με, είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, δεν είμαι προσωπολάτρης, δεν είμαι τίποτα, είναι αυτά τα τέσσερα γράμματα που πρέπει όλοι μας να λέμε, προχωράτε ρε αγοριά, αυτή η ομάδα πλέον πάει μπροστά. Αυτό το κλαμπ, αυτή η ομάδα είναι για όλους μας, είναι να μας δίνει χαρές. Τι χαρά νιώσαμε στο τελικό, στο 90. Πιστέψτε με, ήμουν σε μια πολυκατοικία, πρέπει να μ' ακούσανε 30 χιλιόμετρα μακριά. Τόσο πολύ. Ναι, τόσο πολύ. Η αγανάκτηση, ξέρετε, η αντίδραση. Γιατί πράγμα, παλικάρια. Πάω, το ξαναλέω. Λατρεύουμε, πάω, προχωράμε. Έχετε νέα να μου πείτε, Κώστα, Σέργιο μου, τι γίνεται, κάναμε κάτι, προχωράμε, ήρθε καμιά μεταγραφή. Αυτό είναι που πρέπει πλέον να μας απασχολεί. Τις επόμενες μέρες θα έχει αρκετές. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καιρός και δυνατός και με το καλό να έρθεις να σε δούμε. Να σε δούμε για από κοντά. Σέργιο μου, χίλια συγγνώμη. Αν είπα και κάτι που μπορεί, ρε φίλε, να πειράξει. Δεν είπες τίποτα. Τίποτα που να πείραξε. Εγώ ένα πράγμα σας λέω, παιδιά, αγόρια, ενότητα. Όχι να διασπαστούμε, όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και δεν νομίζω να υπάρξει κιόλας. Και δεν νομίζω να υπάρξει, Αντώνη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ, παιδιά. Και εσύ. Σ' αγαπώ πολύ όλο τον κόσμο και να είστε καλά. Και παροκάρα πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.